και θέλουν αυξήσεις. Άτε συμφωνήσαν τα, παρακάτω. Θέλουν αυξήσεις, πού είναι να τα βρούμε. Και διερωτάται και ο κόσμος, και πάει να σας επικρίνει κιόλας, να πει, ξέρετε, μα πόσα θέλουν. Να εξηγήσουμε στον κόσμο κάποιες μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να ξέρουν. Γιατί δεν είναι όλοι δημόσιοι λειτουργοί, ούτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε ορομίσθοι. Για να ξέρουν ότι πρόκειται για χρήματα που σας έχουν ήδη αποκόψει. Και συμφωνήσετε για να τα πάρετε πίσω ουσιαστικά. Έτσι είναι τα πράγματα. Όπως απλά. Ή λάθος αντιλήφθηκα. Όχι, πολύ σωστά το βάζετε κάτω, έτσι απλοϊκά. Και εγώ απλοϊκά θα απαντήσω για να καταλάβει ο απλός πολίτης. Ναι. Τι είναι αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο προσπαθεί να περάσει ο Υπουργός Οικονομικών. Όντως, είχαμε τη συνάντηση 6 το Οκτώβρη στο γραφείο του έντιμου Υπουργού, όπου εκεί είχαμε επικαλεστεί μια συμφωνία την οποία είχαμε κάνει από το 2015, υπογράφηκε το 2017 με υπογραφή του Υπουργού και το τον Γενικό Γραμματέα ΣΕΚΤΠΟ. Ωραία. Και είχαμε πάει εκεί για να δούμε πώς τελειώνει αυτή η διαδικασία για να ανανεώσουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εκείνο το οποίο ναι, ζητούμε εμείς δεν είναι να φύγουν από τα λεφτά του κράτους, του Κύπριου φορολογούμενου και να μας δώσει πίσω αυξήσεις. Εμείς αυτό το οποίο ζητούμε, μέσα ακριβώς στο σεβασμό της υπογραφής που είχε γίνει τότε και όλοι είχαμε μπει σαν ύποπτο χρόνο του 2015 θα μπει ένας μηχανισμός και αν το ακάθαριστο εθνικό προϊόν σε συνάρτηση με την οικονομία το επιτρέπει, τότε να δούμε ναι, θέμα να δοθούν κάποιες αυξήσεις. Αυτές οι αυξήσεις είναι από αυτά τα οποία η κυβέρνηση εδώ και 4 χρόνια μας κόβει από τους μισθούς μας. Δηλαδή, από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουμε έναν όφελος του κράτους 250 εκατομμύρια. Εμείς αυτό το οποίο λέμε, αφού έχουμε κάνει αυτή τη συμφωνία, αφού τα πράγματα πηγαίνουν καλά, σας παρακαλούμε κύριε Υπουργέ, δώστε μας όχι όλα. Ναι. Δώστε μας τουλάχιστον κάτι από αυτά που δικαιούμαστε. Μάλιστα. Και αυτό το οποίο δικαιούμαστε τώρα, το ποσό για να καταλάβει και ο κόσμος που ζητούμε, είναι 38 ευρώ το μήνα, γιατί ακριβώς έχει συναδέρφους. Δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα των χιλιάδων που νομίζει ο κόσμος, αλλά είναι οι ανθρώποι των 1.200 και των 1.500 ευρώ. Άρα αυτό ζητούμε το απλό, δώστε μας πίσω από αυτά που μας κόβετε εδώ και 4 χρόνια. Λοιπόν, πάω εντάχει και στο δεύτερο σημείο, γιατί βρίσκεστε στο ίδιο, ο ιός εξειδική εκποιώς αυτή την περίπτωση, είστε στο ίδιο με τερίζι, με τα ίδια αιτήματα. Μίλησε ο εκπρόσωπος της ΟΕΦ, ο κύριος Αντωνίου πριν, και είπε ότι για ακόμη μια φορά θα θέσουν εκ νέου το ζήτημα της νομοθετικής ρύθμισης των απεργιών σε ουσιώδεις υπηρεσίες. Πώς εισπράτετε εσείς αυτή την αντίδραση των εργοδοτών? Γιατί αντιλαμβάνομαι και ήδη από μια ενδεχόμενη απεργία και απεργιακή κινητοποίηση χιλιάδων εργαζομένων, ίσως να έχουν και επιπτώσεις. Κύριε Χριστοφίδη, όποτε ξεκινήσουν οι εργαζόμενοι του δημόσιου και μη δημόσιου τομέα να διεκδικούν, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι δικαίωμα τους να διεκδικούν, οπότε το κρίνουν. Είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα. Βεβαίως. Έχουμε αυτή την αντίδραση τη ΟΕΦ. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα του αν θα ρυθμιστεί νομικά ή όχι απεργία είναι θέμα που χειρίζονται οι αισίες των ομοσπονδιών. Νομίζω δεν υπάρχει ανοιχτό έτσι. Ναι, αλλά εάν ρυθμιστεί, σημαίνει ότι σε ουσιώδεις υπηρεσίες δεν θα μπορείτε να κάνετε απεργία. Νομίζω έχει ρυθμιστεί αυτό το θέμα, έχει κλείσει. Δεν νομίζω να είναι ανοιχτό. Θέλουν να το επαναφέρουν. Δικαίωμα του να το επαναφέρουν και δικαίωμα και των ομοσπονδιών να το χειριστούν όπως νομίζουν. Εγώ θα έλεγα σε συνέχεια αυτό που είπε ο φίλος ο Ηλίας, είναι ότι ουδέποτε λυθήκαν τα προβλήματα των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα με την παγωποίηση μισθών στο δημόσιο. Είναι το αντίθετο που γίνεται. Όποτε υπήρξε κάτι στο δημόσιο, μεταφέρεται αυτό και στον ιδιωτικό τομέα. Και είναι αυτό που φοβάται η ΟΕΒ, ότι θα ανοίξει η διαδικασία για επαναφορά ωφελημάτων και στον ιδιωτικό τομέα και ίσως επαναφέρει το θέμα αυτών της ρύθμισης. Ναι. Αύριο αποφασίζετε. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι προχωράτε σε κινητοποίησεις? Ναι, να πούμε. Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε, γιατί έτσι παρουσιάζεται. Όχι, καλά παρουσιάζεται. Ναι. Ότι είναι δεδομένες οι κινητοποίησεις, απλά δεν έχουν πάρει ακόμη τη μορφή τους. Η μορφή της λήψης μέτρων δεν είναι συμφωνημένη. Θα συμφωνηθεί αύριο με το συνδικαλιστικό κίνημα, η ώρα 1:30 θα έχουμε μεγάλη σύσκεψη στη ΣΕΚ, όπου εκεί ναι, θα δούμε με τι δυναμικά μέτρα θα προχωρήσουμε. Γιατί τα αρμόδια όργανα των ομοσπονδιών μας έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, που έχουν εξουσιοδοτήσει τις ηγεσίες να προχωρήσουν αν και εφόσον
ο Υπουργός Οικονομικών και η κυβέρνηση μείνει αναλύωτη στην θέση την οποία έχουμε μπει προηγουμένως. Και κάτι τελευταίο, έχουν ακουστεί και διάφορα. Επειδή είναι η περίοδος και προεκλογικής, έχουμε και προεκλογική περίοδο και με την οικονομία να βρίσκεται, όχι στα αυτά που θα θέλετε, σε εύθραυστη κατάσταση, ότι τυχόν να υπάρχουν και προεκλογικές σκοπιμότητες πίσω από όλο αυτό. Τι έχετε να πείτε? Κοιτάξτε, αν το ήθελε η κυβέρνηση, μπορούσε να κλείσει αυτό το θέμα από τα πέρσι. Γιατί να μην το θέλει όμως? Γιατί να μην το θέλει? Εδώ δίνουμε χρήματα σε δήμους, τόσα εκατομμύρια από εκεί, τόσα από εδώ. Κλείνουμε μισοσκελωσμένων προϋπολογισμών και μάλιστα και με μικρό πλεόνισμα, μας είπαν. Γιατί να μην θέλει η κυβέρνηση να το κάνει? Δεν ξέρω. Εμείς λέμε ότι είναι μια συμφωνία που ετέλειωσε το 2016 με εισηγήσεις κυβερνητικές για να καταλήξουμε εδώ. Η σύνδεση του ονομαστικού ΑΕΠ με το μισθολόγιο ήταν κυβερνητική πρόταση ιδέα. Ήταν πρόταση της κυβέρνησης. Που εισηγήθηκε η Τρόικα. Που εισηγήθηκε η Τρόικα και είχαμε δυσκολία να το περάσουμε από και τα σώματα μας. Μάλιστα. Αλλά το περάσαμε. Και, τώρα και αναμέναμε αυτήν τη στιγμή να πάρουμε. Και ουσιαστικά επαναχωρεί ο Υπουργός από την. Με ποιο πρόσχημα? Με το πρόσχημα ότι δεν μπορεί να δώσει άλλα, τη στιγμή που δεν έχει δώσει τίποτα δηλαδή. Και να το δούμε, λέει, τον Απρίλη, λέει του 18. Να έρθείτε ξανά τον αυτό να το συζητήσουμε. Γελάτε και καταλαβαίνω γιατί γελάτε. Mm. Και πιστεύω και οι τηλεθεατές να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει Απρίλης του 18 να συζητήσουμε τις μισθολογικές αυτές αυξήσεις. Λοιπόν, αύριο τα νεότερα αποφασίζεται, θα παρακολουθούμε και εμείς και την Τετάρτη θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα συζητήσουμε αναλόγως και των αποφάσεων που θα λάβετε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε στο άλλο θέμα της επικαιρότητας. Φαίνεται ότι ένα θέμα το οποίο συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι σαν να παίζουμε με την τύχη μας όλα αυτά τα χρόνια είναι το πρόβλημα που δημιουργείται στους εθέρες της Λευκωσίας με τη λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Θήβου, του κέντρου ελέγχου και το νόμιμο κέντρο ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έβγαλε η γλώσσα μας μαλλιά που λέμε. Να λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας πτήσεων. Σημειώσεις, έγγραφα πάνε και έρχονται. Αυτή τη φορά άρχισε να το παίρνει ζεστά και ο διεθνής τύπος και κινητοποίησε εκ νέου το ζήτημα, το Associated Press. Έχουμε μαζί μας, μάλλον τηλεφωνικά, Χρήστο Πέτρου, ειδικό σύμβουλος για τα θέματα των αερομεταφορών και της ασφάλειας πτήσεων. Κύριε Πέτρου, καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας.